Η εξαγγελία του food Pass από την κυβέρνηση Μητσοτάκη προκάλεσε οργή στο Twitter γιατί επί του πρακτέου δεν προσφέρει στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών που δεν ξέρουν τι να πρωτοπληρώσουν, ενώ ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός εξήγηλε επιστροφή στον υπαρκτό σοσιαλισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Οι οργισμένε αντιδράσει και το αιχμηρό χιούμορ δεν έλειψαν από την πλειοψηφία των αναρτήσεων που έγιναν υπό το δημοφιλέ hashtag FoodPass, με κοινή συνισταμένη την καθολική απόρριψη του νέου επικοινωνιακού προεκλογικού μέτρου που υπόσχεται ψίχουλα. Πολλοί έχουν απορία γιατί το ονομάζουν FoodPass και όχι δελτίο σύντηση. Άλλοι αναρωτιούνται πως έχουν μοιραστεί 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, ενώ για το FoodPass θα διατεθούν 600 εκατομμύρια ευρώ δεν έλειψαν και εκείνοι που θυμήθηκαν πως ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη πήρε μέχρι και αγροτική επιδότηση, ενώ ο κόσμο θα πάρει 20 ευρώ μηνιαίω ή αλλιώ 0,75 ευρώ ημερησίω. Πάντω, αρκετοί είχαν την εύλογη απορία γιατί εν τέλει δεν μείωσε απλώ το ΦΠΑ στα τρόφιμα αντί να δίνει επιδόματα ψίχουλα στου πολίτε. σω γιατί πρέπει να μάθουν να ζουν με επιδόματα και να ευχαριστούν κιόλα του κυβερνώντε.